Και επιστρέψαμε με πολύ ωραία παρέα. Αντρική αυτή τη φορά. Είχαμε ναι. γυναίκα εδώ. Τον αγαπημένη, αγαπημένη η παρέα αυτή. Γιατί τον ένα τον αγαπάτε κι εσείς, τον βλέπετε σχεδόν καθημερινά, ο Αλέξης Πόθος. Τον άλλο όμως τον αγαπάμε εμείς, γιατί τον ξέρουμε πολύ καιρό. Καλησπέρα. Από το σχολείο. Περίμενα να βγάλουμε. Μην βιάζεσαι. Θέλουμε να κάνουμε έκπληξη. Θέλουμε να κάνουμε την εισαγωγή μας, να πούμε τα καλά μας τα λόγια. Καταρχάς να πω εγώ που δεν το γνωρίζω το παιδί, ότι μου κάνει τρομερή εντύπωση που έχει έρθει με αυτό το look, με αυτό το στυλ. Και είναι πάρα πολύ γοητευτικό να βλέπεις έναν άντρα. Και παρά το μικρό της ηλικίας του, Νίκη, ξέρει να ντύνεται. Ναι, είναι κοντά στη δική μου ηλικία. Ναι, μικρούλης. Λευτέρης Λιβαδίτης, λοιπόν. Καλώς ήρθες. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Τώρα μιλάω όσο θέλεις. Θα στην χάλασω την έκπληξη λίγο, αλλά δεν πειράζει. Χαλάλη. Πολύ χαιρόμαστε που είσαι εδώ. Και επειδή προαναγγείλαμε με έτσι με ύφος. Πιο στιλιστικό, ναι, ωραίο ντύσιμο, ωραίο στήσιμο, ωραίο παιδί, όλα αυτά που αναφέραμε. Έχουμε μαρτυρήσει ότι θα μιλήσουμε για το στυλ. Θα μιλήσουμε για το στυλ, θα μιλήσουμε βασικά για κάποια είδη στυλ και κάποια trends από την δεκαετία του 2000, τα οποία ευτυχώς έχουν φύγει εκτός μόδας. Α, ευτυχώς. Ευτυχώς. Νομίζω θα πούμε δυστυχώς. Εγώ έβλεπα τις φωτογραφίες. Τα συγκεκριμένα δεν νομίζω ότι τα θέλουμε. Θα δείτε σε λίγο γιατί πράγμα μιλάμε. Πραγματικά. Ο Αλέξης ήρθε μαζί μας στην παρέα μας για να συζητήσουμε για τα στυλ αυτά ή επειδή είστε φίλοι. Ο Αλέξης, σαν μελλοντικό fashion icon και σαν φίλος μου, βρίσκεται εδώ για να με βοηθήσει και να μου δώσει λίγο από την έγκλη του στο φακό. Θέλω να μας ωραία τα λέει. Θα μας κάνεις μια χάρη και θα μας το υποσχεθείς αυτή τη στιγμή. Με έγραψε, βλέπετε. Λοιπόν, θέλουμε να δώσουμε υπόσχεση εδώ στο πλατό ότι θέλω στο κλείσιμο της εκπομπής την Παρασκευή να δούμε τον Αλέξη με αυτό το σκαρπίνι που φοράς, παρακαλώ. Ναι, όχι μόνο, να μην αρκεστούμε στον παπούτσι. Συγγνώμη δηλαδή, λέτε ότι δεν έχω στυλ. Όχι, θέλουμε λίγο ας να το πιάσουμε λίγο αυτό, να πάμε λίγο στο. Θέλουν να πούνε ότι δεν φορά σκαρπίνια και θα μπορούσε να βάλει σκαρπίνια. Νομίζω ότι είναι κοντό. Άρα την Παρασκευή θα κάνει παρέλαση με σκαρπίνια, πασαρέλα κανονικότατη, θα το εισηγηθώ εγώ. Μάρτυρες και τα κορίτσια και όλος ο κόσμος που μας βλέπει. Οπότε έμπλεξες. Οπότε θα του πεις και τα ρούχα που θα βάλει, όχι μόνο τα σκαρπίνια. Εγώ αυτό ήθελα να δω. Κοίτα. Τα αφήνουμε πάνω. Είπα να το ρισκάρω και να το αφήσω να αναλάβει μόνο στο πάνω κομμάτι, αλλά ας είναι επειδή σε συμπάθησα, θα το αναλάβω. Λοιπόν, εγώ αυτή τη στιγμή βλέπω. Δεν το βλέπουμε τηλεθέατες, αλλά ξεκινήσουμε. Ναι. Προκαλεί απίστευτες μνήμες, ωραίες. Και ναι, μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει που. Το συγκεκριμένο. Ναι. Λοιπόν. Μνήμες ευχάριστες, αλλά ναι, δεν θα ήθελα να βλέπω τους άντρες έτσι. Ξεκινάμε λοιπόν για να το δουν και οι τηλεθεατές μας. Λοιπόν, τι βλέπουμε εμείς εδώ. Ναι. Εσένα είπες ότι σου αρέσει αυτό εδώ. Όχι. Φαντάζομαι κυρίως λόγω της νοσταλγίας ναι, της δεκαετίας εκείνης. Διότι κατά τα άλλα βλέπουμε ένα κούρεμα εξαιρετικό, θα πω, το οποίο εμένα με προκαλεί ένα άλλο feeling, κυρίως της πείνας. Να με ρωτήσεις γιατί της πείνας. Γιατί σου θυμίζει μακαρόνια. Γιατί μου θυμίζει το παγκετάκι με τα αποξηραμένα noodles που έχουμε όλοι ξεχασμένο σαν ντουλάπι, σαν φοιτητές. Αυτό. Λοιπόν, ο κύριος είναι ο Justin Timberlake. Ο κύριος, ναι, είναι ο Justin ο Timberlake. Στις αρχές της καριέρας του. Στις αρχές της καριέρας του ήταν ακόμα Backstreet Boy τότε. Ευτυχώς δεν πάει back σε αυτό το haircut. Λοιπόν, είναι ένα haircut το οποίο το συναντάμε πλέον στις μέρες μας. Όχι. Ευτυχώς. Είπαμε ευτυχώς που δεν το συναντάμε πλέον. Ναι, αλλά διότι... εγώ το έχω δει, γι' αυτό ξαναρωτάω. Πού σε έχεις δει, ωραία. Το έχω δει και σε ηλικίες όχι πολύ μικρές, που εντάξει είναι παιδάκια, κάνουμε κάτι πιο extreme. Το έχω δει και σε ηλικίες κοντά στις δικές μου. Σοβαρά. Προτείνω να πάρεις το βίντεο το σημερινό και να μου το δείξεις. Και εγώ προτείνω να αλλάξεις παρέες. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω με βάση αυτό ότι δεν θα μπορούσε το συγκεκριμένο μαλλί που είναι λίγο πιο μακρύ, λίγο αφάνα, λίγο άφρο, λίγο από άλλη χώρα να θεωρηθεί και in style. Δεδομένου ότι η μόδα κάνει κύκλους, δυστυχώς κάποια στιγμή φαντάζομαι ότι θα ξαναμπεί in style. Α, ναι, όπως μπήκαν οι ρόζα ντάβιες και όλα αυτά. Όπως μπήκαν οι ρόζα ντάβιες, πάρα πολύ ωραία. Τι χάνω. Σε όλες τις πασαρέλες έχουν επανέλθει πολλές ρόζα ντάβιες, πολλά ρόζα μαλλιά. Καλύτερα από το χάνω. Και από πέρυσι, όχι φέτος. Γενικά, επειδή δεν ξέρω για ποιο λόγο όλες κάπου κάποτε θέλατε να μοιάσετε σε κουρτίνα μπάνιου, έχετε ξεκινήσει ρόζα ντάβιες, πράσινες ντάβιες, μπλε ντάβιες. Δεχτήκαμε τον μπροντέ. Κάναμε ένα βήμα πίσω. Εν μέρη και εκεί. Στον Justin. Λέει ο σκηνοθέτης μας ότι έχουμε και άλλα ξέσια κουρέματα. Έχουμε και άλλα ξέσια κουρέματα, βέβαια. Λοιπόν, και εδώ πέρα έχουμε το γνωστό και μη εξαιρετικό corn row, όπως το λέμε, το οποίο είναι δυστυχώς επανήλθε στη μόδα. Πλάκα-πλάκα. Ναι. Το βλέπω τώρα τα τελευταία 2-3 καλοκαίρια πάρα πολύ στο Instagram. Πάρα πολύ. Δυστυχώς και live. Ναι.
Αυτό παρατηρήθηκε και στους άντρες, έτσι. Αυτό ευτυχώς δεν έχει παρατηρηθεί ακόμα στους άντρες. Α, ευτυχώς. Υπήρχε, δεν υπάρχει πλέον. Φαντάζομαι ότι θα ακολουθήσουμε και εμείς, γιατί συνήθως έτσι πάει η μόδα. Να με δώγουμε κόνο ρόκι στον κόσμο. Νομίζω ότι ο Ροναλντίνιο το είχε κάποια στιγμή. Ο Ροναλντίνιο, όχι, το είχε κάποια στιγμή ο Μπέκαμ. Και ο Ροναλντίνιο το είχε. Όχι, ο Ροναλντίνιο έτσι και ράστα. Είχε τη... Α, ράστα. Κανονική ράστα. Ναι, ναι, ναι. Γιατί αυτό είναι τύπου ράστα και όντως το συναντάμε πολύ συχνά σε κοπέλες, οι οποίες μάλιστα τα μακραίνουν κιόλας. Δηλαδή τα κάνουν ράστα, αλλά βάζουν και πρόσθετο μαλλί για να φαίνεται πιο μακρύ, να είναι πιο μπόλικο. Θα μπορούσα να εκφέρω τη γνώμη μου και να πω πόσο εναντίον είμαι. Γιατί, σε αυτό το πες μας τη γνώμη σου, πόσο εναντίον είσαι. Κι εγώ είμαι. Πάρα πολύ ωραία, θα τα βρούμε εμείς οι δύο. Λοιπόν, πρώτον, παίρνω το ότι θυμίζει σφουγγαρίστρα. Ναι. Βασικό. Ευχαριστώ. Δεύτερον, είναι σαν να μην είχε όρεξη ο Μωυσής να ανοίξει την Ερυθρά Θάλασσα και την άνοιξε σε μέρη. Δηλαδή, αποφασίστε, θέλετε να έχετε τα μαλλιά σας κοτσίδα, θέλετε να τα έχετε μακριά και ίσια. Τι θέλετε, κορίτσια μου, πείτε μου κι εσείς μια γνώμη, γιατί δεν μπορώ, έχω τρελαθεί. Πολύ ο αντίλογος θα μπορούσε να πει ότι ένα τέτοιο μαλλί τύπου ράστα με κουρλάκια μακρύ θυμίζει Αμαζόνα. Θυμίζει κάτι μεγάλο. Το συγκεκριμένο όχι. Είναι κοντό. Θυμίζει κάτι μεγαλοπρεπές, κάτι εντυπωσιακό που περνάει μια κοπέλα, φοράει και κάτι έτσι αέρινο και μακρύ, μαλλί, ράστα, κουρλάκια. Σου κάνει εντύπωση. Πού τα σκέφτεται, δεν ξέρω. Ξέρω και εγώ αυτό. Μπορώ να το συνδυάσω. Το σκέφτομαι. Μεγαλοπρέπεια με ράστα, δεν ξέρω πώ το συνδυάσει. Κοίτα, όχι. Θα σα πω γιατί εγώ το έχω δει η Φουρέιρα. Η Φουρέιρα. Δεν γίνεται μεγαλοπρεπέστατη Φουρέιρα. Ήταν μεγαλοπρεπές το. Το ντύσιμο, ναι. Το ντύσιμο, η εικόνα, όλη ήταν φαντασμαγωρικό. Έχουμε άλλο κούρεμα, λέω εγώ. Λοιπόν, κατά, εκεί επίσης, είμαι κατά. Είπαμε πριν για τον David Beckham. Γενικά, ο David Beckham έχει πειραματιστεί με πάρα πολλά πράγματα στο κεφάλι του. Τα περισσότερα του πάνε, γιατί κακά τα ψέματα είναι ένας κούκλος. Θα συμφωνήσετε, νομίζω, θα συμφωνήσει και ο Αλέξης. Συμφωνούμε. Αλλά, υπάρχει αυτό το αλλά, αυτή η μαύρη τελεία. Μοϊκάνα. No. Γιατί όταν ήμασταν μικροί, όλοι θέλαμε να μοιάζουμε με σκούπα. Μάλλον. Η σκούπα. Και οι μαμάδες μας το κάνανε αυτό. Τι σχέση εγώ έχει με την Μοϊκάνα. Μόνο σκέψου λίγο μία σκούπα, σκέψου λίγο τις ίνες που έχει η σκούπα. Εντάξει. Στο τέλος. Ορθό. Τις βάζεις εδώ. Και ένα και το αυτό. Όχι, δεν συμφωνώ. Πολλά παιδάκια βλέπω με Μοϊκάνα γιατί είναι παιχνιδιάρικο, θα λέγαμε κούρεμα. Είναι παιχνιδιάρικο στα παιδάκια, συγχωρείτε. Αυτό και είναι και ωραίο. Είναι... Και αποκριάτικο. Ζουνιάρικο. Γλυκό. Είναι γλυκό και αποκριάτικο. Πάρα πολύ απλό. Γιατί δεν τον έχουμε ξαναβγάλει το Λευτέρι, εξηγήστε μου. Μάλιστα. Δεν ξέρω, λοιπόν, έχουμε και άλλα πράγματα. Λοιπόν, ζώνη με αγγράφα. Και όχι απλή αγγράφα, αγγράφα σε μέγεθος πιάτου. Έχω ένσταση και εδώ. Τι ακούω. Εμένα. Σας ακούω, κύριε Μανώλη, που γελάτε. Κόντρες, λέει, κόντρες. Πες την ένστασή σου, παρακαλώ. Θα το γυρίζουμε σε debate, είναι και τώρα των ημερών όλο αυτό. Μου έχει μείνει, ναι. Έχω πολλές ζώνες που έχουν εγγράφες μπροστά, απλές βέβαια. Το μέγεθος όμως ποιο είναι. Κανονικό, ναι, όχι τόσο μεγάλο, αλλά κανονικό και είναι πάρα πολύ ωραίες. Ειδικά άμα τις βάλεις με ένα φορεματάκι ρηχτό και είναι η ζωνούλα που είναι λίγο πιο εντυπωσιακή σε σύγκριση με το σκέτο φόρεμα ή με ένα σορτσάκι και πάλι ένα πουκαμισάκι σκέτο, μια χαρά είναι η ζωνούλα με εγγράφα. Πάλι λάθος, πάλι άδικο έχω. Κοίτα. Πάλι out of style. Κοίτα, εν μέρη θα μπορούσε στο ντύσιμο το γυναικείο, το οποίο σας παίρνει να είναι λίγο πιο εντυπωσιακό, λίγο πιο εξεζητημένο, να συνδυαστεί και να είναι κομψό. Στους άντρες όμως, θυμίζει αποτυχημένο καουμπόι, ο οποίος δεν μπορώ. Είναι στο Τέξας δυστυχώς, είναι στις Πατέλες, είναι στην Αλικαρνασσό, είναι στην Ελλάδα. Και αυτό το καουμπόι έχει εξαφανιστεί εδώ και μια εικοσαετία. Και αυτό το καουμπόικο δεν έχει εξαφανιστεί μια εικοσαετία. Δυστυχώς είναι ακόμα πρόσφατο. Αλήθεια. Κοίταξε, δεν κυκλοφορούσαμε στο Ηράκλειο με μπότες καουμπόικες. Και τη ζωνούλα τη συγκεκριμένη την είχαμε. Επίσης, άλλη μια ζώνη η οποία είναι ιδιαίτερα ενοχλητική είναι αυτή που είχε τις αγγράφες και τα τρουκ στο πλάι. Ναι, τα πολλά. Και τις τσιμπίδες. Είχα μια τέτοια. Είχα μια τέτοια της απόκρισης επίσης πάλι. Γενικά στο καναβάλι τα έχω τιμήσει όλα αυτά που έχουμε κράξει. Είχες δει πανκ, μάλλον, με τη Μοϊκάνα και τη... Είχα ντυθεί λίγο απ' όλα. Να περάσουμε στην επόμενη φωτογραφία. Πρέπει να σε έχουμε και σένα στην παρέα. Θυμάσαι όμως που τις φορούσαμε αυτές τις ζώνες. Εγώ τις φορούσα αυτές τις ζώνες. Λοιπόν, να μιλήσουμε για το συγκεκριμένο. Τι είναι, δεν βλέπω. Λοιπόν, εδώ πέρα δεν πρόκειται να κάνουμε κάποιο σχόλιο για το στήθος. Με δε. Είναι ένα πάρα πολύ βαθύ δε. Και γενικά, όντας φαν της μπλούζας με δε. Όχι. Θέλω να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που πλέον στη μόδα είναι μόνο οι λαιμόκοψες. Ναι, μέχρι το 2009 ήταν αυτό. Πολύ θα ξαναμπούν. Η μόδα κάνει κύκλους, οπότε φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα ξαναδούμε κάποιον στο κέντρο του Ηρακλείου με ένα βε μέχρι τον αφαλό. Καθόλου.
ανεβάσουμε λίγο μοιοπία, ήταν πριν και η οπτικός εδώ πέρα. Ναι. Θα παίξουμε μπαλίτσα κάπως έτσι. Εδώ θα συμφωνήσω. Δεν μ' αρέσει καθόλου να το βλέπω αυτό. Όχι. Είναι χάλια, δεν είναι καθόλου κομψό. Θα συμφωνήσει και ο Αλέξης, ο οποίος παλιά τα φόρωσε, είμαι σίγουρος. Μπορείτε. Όχι. Από μικρός κομψός. Πάρα πολύ. Μπορείτε εσείς οι δύο να μας πείτε, λοιπόν, όντας αγόρια, για ποιο λόγο ένας άντρας να επιλέξει ένα μπλουζάκι με βε. Τι τον τραβάει γιατί και θέλει να το βάλει. Γιατί έχει ωραίο στήθος γυμνασμένο και ήθελε να το δείξει. Φαίνεται και χωρίς το βε. Μακάρι να φορούσαν βε αυτοί που έχουν γυμνασμένο στήθος. Κοίτα, γενικά έχει ένα καλό το βε μέσα σε όλα τα κακά που έχει. Κάνει τον άντρα να φαίνεται λίγο πιο ανοιχτό στην πλάτη, λίγο πιο γυμνασμένο, του δίνει λίγο όγκο στο πάνω μέρος. Κοίτα τι κάνει. Οπότε μερικοί που είναι πιο σκίνοι, πιο αδύνατοι, θα μπορούσαν να το στηρίξουν μέχρι εδώ όμως, παιδιά. Άρα εμείς μπορούμε να βάλουμε. Δεν κάνει παραπάνω. Εμείς μπορούμε να βάλουμε. Θα μπορούσαμε να βάλουμε. Εννοείται, απλά προτιμάμε όχι να μην το κάνουμε, καλά, διότι δεν είναι σίγουρο. Εδώ πέρα ο Τζούντο, φίλος μας ο Λό, λοιπόν. Όσο Fashion Icon και Star Nas δεν είναι. Είναι πολύ ο Τζούντο Λό είναι ο μπάμπης σουγιάς που χωριέται. Ο μπάμπης σουγιάς δεν είναι το παρατσούκλι του το Λό. Θα έπρεπε όμως να είναι παράνομο το βε αυτό. Λοιπόν, άλλο Fashion Trend. Αγαπημένο. Denim τα πάντα. Jean to jean. Είναι ξανά στη μόδα όμως. Δεκαετία του 80 όμως. Να το πω παραπέμπει. Έχει μία διαφορά η μόδα τότε με τη μόδα σήμερα. Έχουν αλλάξει λίγο οι γραμμές, έχουν πετάξει τα καλά, έχει φιλτραριστεί λίγο. Οπότε έχουν μείνει τα καλά στοιχεία. Οπότε ένα τζιν μπουφάν με ένα τζιν παντελόνι θα μπορούσε να συνδυαστεί. Είναι λίγο ρίσκο, αλλά το αποτέλεσμα είναι πολύ εντυπωσιακό. Εδώ όμως βλέπουμε το ακριβώς αντίθετο. Έχουμε εδώ πέρα το ζεύγος denim, το οποίο έχει ντυθεί αποτυχημένα από πάνω μέχρι κάτω. Είμαι σίγουρος ότι και τα εσώρουχα είναι σε τζιν. Και είναι σαν να ξέφυγαν από κάποιο εργοστάσιο ή βιοτεχνία. Για κάποιο λόγο. Δεν είναι ωραίο, δεν το θέλουμε. Όχι, δεν μας αρέσει. Θα μπορούσε να είναι ένας επιτυχημένος συνδυασμός. Ο συγκεκριμένος δεν είναι. Νίκη, τι έχεις προλάβει αυτά. Ναι, Αλέξη, θες να σου πω πότε. Δεν χρειάζεται. Πήγαινε στην υπηαγωγείο, μάλλον. Μπορεί να είμαι και γέννητος. Έχω και φωτογραφίες που με έτσι ντυμένη. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Ναι, δεν τα ακούσει εσύ. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε πέραν του παντελονιού Κάπρι, βλέπουμε παντόφλες εκείνες που είναι σαν σαγιονάρα, αλλά είναι πλατφόρμα. Α, ναι. Α, υπέροχη, ακόμα υπάρχει. Πάρα πολύ ωραία. Αυτή υπάρχει ακόμα. Η αλήθεια είναι θα έπρεπε να υπάρχει μόνο σε χωματερές γιατί πρέπει να τις πετάξετε όλες τα σκουπίδια. Να σου πω, είναι λειτουργικές. Δεν μπορώ να μου το πω. Είναι λειτουργικές. Όταν μια κοπέλα είναι κοντούλα και εσείς μας θέλετε και ψηλές. Βάζεις τη σαγιονάρα με το κουμπί. Βάζεις τη σαγιονάρα. Γιατί θέλεις να είσαι και έτσι απλή τύπου πάω θάλασσα, πάω και ένα καφεδάκι εκεί στην παραλία κοντά. Θέλω την απάντησή σου λίγο. Αλλά θες να είσαι και ψηλή για να μην λες, να μην λένε βάζεις μια πλατφόρμα. Βάζεις μια πλατφόρμα. Στην παραλία. Όταν είσαι αναποφασιστική. Γιατί αυτό είναι δικαιολογημένο στην παραλία. Είναι πιο δικαιολογημένο στην παραλία. Είναι αδικαιολόγητο. Από παντού και από όλες τις απόψεις. Πρώτον, γιατί είναι αναποφάσιστο, δεν ξέρεις αν θες να πας παραλία, να βάλεις πλατφόρμα να πας για ένα ποτό. Δεύτερον, φαίνεται ότι έχεις ανασφάλιση με το ύψος σου, γιατί έχεις βάλει τους κοθόρνους και προσπαθείς απεγνωσμένα να φτάσεις το 1,80 που δεν γίνεται. Και να περπατήσεις αυτό το ξύλινο, να περπατήσεις κιόλας. Η μόνη χρήση εκεί που μπορώ δέχομαι, να σκεφτώ... Εκεί που δέχομαι ότι μπορείτε να έχετε αντίλογο στην επιλογή των παπουτσιών μας είναι σε αυτούς τους κοθόρνους που ανέφερες πριν, που είναι όλο ένα δίπατο πράγμα. Εκεί... Καλή ώρα. Δεν είναι δίπατο, νομίζω είναι τακούνι, είναι σαγιονάρα. Όχι, είναι δίπατο. Α, ωραία, δεν βλέπω, με συγχωρείς. Αλλά νόμιζα ότι ήταν πλατφορμίτσα σαγιονάρα. Τα υποκοριστικά νομίζω μπορούν να παραλευθούν στη συγκεκριμένη παντοφλά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω και ερχόμαστε στα πάρα πολύ, πάρα πολύ φαρδιά τζιν. Έχουμε και μια αντρική φωτογραφία γιατί νομίζετε ότι σας έχω πάρει αμπάρεζα το γυναικείο φύλλο. Θα μιλήσουμε όμως για αυτό. Αυτό το βγαλμένο από το βίντεο κλιπ του Linkin Park. Μπορούσατε κάπου στα mid-2000. Η Avril Lavigne. Χαίρομαι που δεν είναι πια. Η Avril Lavigne γενικά εδραίωσε ένα υφάκι λίγο διαφορετικό, αυτό το punk rock sick. Που δεν ήταν sick. Πολύ σελισίδη, πολύ φάρδο. Πάρα πολύ, πάρα πολύ φάρδο. Και αυτές τις ζώνες με τα καρφιά που λέγατε. Και τις ζώνες με τα καρφιά. Γενικά θα μπορούσα να κάνω ένα αφιέρωμα μόνο στη συγκεκριμένη κοπέλα με όλα αυτά που έχω φέρει μέχρι στιγμής. Λοιπόν, τι βλέπουμε εδώ. Ένα παντελόνι το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί και καμπάνα, καθόλου τυχαία γιατί μπορεί να χωρέσει ένα ολόκληρο καμπαναριό μαζί με τον Τρούλο και τον Πάτερ. Αυτά τα παντελόνια πραγματικά δεν κολακεύουν κανένα σωματότυπο ποτέ και δεν είναι και πρακτικά, ειδικά το χειμώνα. Περνά στο δρόμο, εσύ, παιδί μου, περνά μια λακκούβα. Αν... Το είναι πρακτικά γιατί αποθηκεύουν από κάτω αέρα και έχει εξαιρεσμό. Σωστό. Το είχα σκεφτεί. Γιατί εγώ θα έλεγα ότι είναι λόγω ζέστη. Βλέπει ότι δεν είσαι Fashion Icon ακόμα. Πρέπει να θα πάμε βήμα-βήμα, baby steps. Θα φτάσουμε στο τέλο. Θα συντάξουμε πολιτικά και εσύ. Συμβουλέ μόδα, έτσι. Το δέχομαι. Λοιπόν, Λευτέρη. Σταματά.
αν το συγκεκριμένο πατελόνι. Μην είσαι έτοιμη, σε βλέπω. Σταμάτα. Αν το συγκεκριμένο πατελόνι ήταν πιο στενό πάνω και η καμπάνα είναι κανονική καμπάνα. Γιατί, συγγνώμη, δεν φοράς εσύ πατελόνι καμπάνα. Ναι, αλλά κι εγώ αν ήμουν 2 μέτρα θα ήμουν 2 μέτρα. Ποια ήταν η λέξη κλειδί στην πρότασή σου όμως? Ότι ήταν πιο στενό πάνω. Κανονική καμπάνα. Καμπαναριό. Θέλω να πω ότι σε αυτήν την κατηγορία δεν βάζουμε όλες τις καμπάνες. Όχι, θα βάλουμε τη συγκεκριμένη. Τη συγκεκριμένη, που είναι δεν καν αν μετράει για καμπάνα. Αυτή δεν είναι η καμπάνα. Αυτή είναι φαρδί πατελώνα από πάνω μέχρι κάτω. Α, ωραία. Είναι ένα φάρδος. Εντάξει, αυτή την ένσταση είχα από. Ωραία, να αλλάξουμε τώρα φίλε καλύτερα γιατί... Ωραία, πάμε τώρα και στο αντίστοιχο το δικό μας. Πού είναι ο Σταύρος? Που είναι ο φίλος μας ο Σταύρος από ό,τι βλέπω. Πέραν του φάρδους και του μήκους, βλέπετε ότι μπορεί να χωρέσει άλλο ένα παλικάρι ακριβώς από κάτω. Ναι. Γιατί το μήκος είναι 4 μέτρα, έτσι τους περισσεύει ύφασμα. Έχουμε από πίσω και το ταγκερά. Αυτό το αποτυχημένο το γκράφιτι που βλέπουμε στις οικοδομές, στα σούπερ μάρκετ, στο κέντρο. Για κάποιο λόγο. Αυτό κυκλοφορεί επίσης ακόμα. Θα σας στεναχωρήσω. Και θα γίνει στεναχώρηση, να ξέρεις. Κυκλοφορεί ακόμα. Και εγώ κάθε φορά που το έβλεπα αναρωτιόμουν για ποιο λόγο δεν κοντένει το τζιν. Είναι. Αν αυτή ήταν η μόνη απορία για αυτό το τζιν, τότε έχουμε δρόμο ακόμα. Ναι. Αν αυτό είναι άποψη ή αν βαριούνται να το πάνε στο χυμοδίστρο. Δυστυχώς είναι άποψη. Γιατί, ξέρουμε. Είναι, γιατί δεν πειράζει, είναι μια λανθασμένη άποψη. Δεν ξέρουμε. Αυτό προέρχεται από την Αμερική, το δύσιμο. Από την εποχή 1970-80, που τότε ξεκίνησε ο Τούπακ και το Brooklyn. Το παιδί πολιτικά ξέρει. Επηρέαζε πάρα πολύ κοινό. Θα πιάσει τώρα μάθημα. Και επηρέαζε και στο ντύσιμο. Λοιπόν, ο Τούπακ γινόταν με αυτά τα φαρδιά παντελόνια. Και ο Έμινεμ. Και γι' αυτό έμεινε. Και μετά έρθει ο Έμινεμ και γι' αυτό έμεινε. Ο Έμινεμ όμως άλλαξε. Βρήκε στη λίστα. Επίσης, ο Έμινεμ έχει τόσο μεγάλη επιρροή στον πλανήτη. Αναγκαστικά πηγαίνει και με τη στάση μόδας. Ορθό, ορθό. Εντάξει. Έχουμε άλλη εικόνα. Συμφωνείς? Λοιπόν, πέραν της Βερμούδας, έχουμε άλλο ένα τρένο το οποίο υπάρχει πλέον, έχει ξαναέρθει. Είναι το παραλίγο το πάκι, αυτό που βάζετε το μαγιό και από κάτω ένα σορτσάκι και δύσιμο. Εντάξει, φαν, μεν, αλλά για άλλους λόγους. Δεν είναι τόσο κομψό, δεν ξέρω κατά πόσο είναι πρακτικό για εσάς. Εδώ θέλω να μου λύσετε εσείς την απορία αυτή. Το crop top εννοείς? Αυτό είναι το barely there top. φοράω και δεν φοράω, ήμουν αναποφάσιστη σήμερα τι να κάνω. Κοίτα να δεις, εμείς δεν μπορούμε να σου λύσουμε την απορία γιατί εμείς όντας κομψές κοπέλες δεν έχουμε βάλει barely wear top. Έλα, τώρα σε παραδέχομαι. Οπότε δεν ξέρουμε. Αλλά και εγώ δεν συμφωνώ, είναι πολύ δέρμα έξω. Δεν βλέπω μέχρι εκεί. Πολύ δέρμα έξω, εντάξει, θα μπορούσε κανείς να πει ότι βοηθάει στη ζέστη. Αυτό ναι. Γιατί είμαστε και από που έχει 250% υγρασία. Ναι, ναι. Ας είναι εκεί, το συγχωρούμε εν μέρη. Επίσης, όταν έχεις και ένα κοιλιακό να δείξεις, πώς θα το δείξεις? Στην παραλία. Μπορείς να πας στην παραλία, μπορείς να ανεβάσεις φωτογραφίες στο Instagram. Ναι. Να πας και τις χορηγίες που είναι της μοδός. Λοιπόν, ένα τέτοιο λόγιο είχαν, ξέρεις. Α, και πάμε στο αγαπημένο μου. Και ένα και πολύ καλύτερο από πίσω. Φόρμες με λόγο στα οπίστια. Το οποίο θα έπρεπε να υπάρχει μόνο σαν στόχος για να τις κλωτσίσουμε εκτός μόδας τις φόρμες συγκεκριμένες. Δεν χρειάζονται. Επίσης, δεν υπάρχει μεγαλύτερο hint ότι κάποια δεν έχει πάει ποτέ της γυμναστήριο στη ζωή της από αυτή τη φόρμα. Το αθλίζουρ. Εφιάλτες μου φαίνεται, έτσι. Άλλο ύφος. Δεν είναι αυτό, κορίτσια. Επίσης, πάρα πολύ ωραίο συνδυασμό θα ήταν η συγκεκριμένη φόρμα με την πλατφόρμα σανδάλι που βλέπαμε πριν. Ναι. Εξαιρετικό. Το έχουμε δει σε σούπερ μάρκετ πολλές φορές. Και στη Λαϊκή. Και σε ρεύμα Σεφερλή επίσης. Επίσης συνδυάζεται πάρα πολύ ωραία με εκείνο το καραδάκι που έχουν οι γυναίκες γύρω στα 40s, 50s. Που ξέρεις με το που θα μπουν σε ένα μαγαζί ότι θέλουν να μιλήσουν με το manager. Εκείνο το στυλάκι ντυσίματος, εκείνο το επικίνδυνο. Ναι, πάρα πολύ ωραίο. Εξαιρετικό, ευτυχώς που δεν υπάρχει ακόμα. Σε παρακαλώ, Τζένι, πες μου ότι δεν το έχεις δει και αυτό τώρα τελευταία. Τώρα τελευταία δεν το έχω δει. Δεν ξέρω πώς θα είναι παρατηρητική. Ναι, δεν έχω άποψη, γι' αυτό δεν μιλάω. Παραδόξως δεν έχω άποψη. Δεν ξέρω εκεί που ζω. Και δυστυχώς υπήρχε και το ανάλογο το πάκι ζακετούλα από πάνω που είχε το ίδιο λόγο ακριβώς στην πλάτη. Γιατί δεν ήμασταν σίγουροι. Αυτή τη ζακέτα. Αυτή τη ζακέτα την ξέρω. Να, η ένσταση. Την έχω. Εντάξει, τη βρήκαμε την ένσταση, μπορεί να σταματήσει να ανησυχεί. Όταν μιλάμε για ζακέτα. Εντάξει, πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Λοιπόν. Θα αφήσω εσά να μου δείτε το λάθος. Καρόφουστα. Μίνι φούστα. Πάει το τίσερ στο καλό. Α, είναι χαλάλη. Τι. Καρόφουστα, μίνι φούστα. Ευχαριστώ, Βρενίκη, γιατί φοβόμουν να το πω. Φοβόμουν και να μιλήσω. Νομίζω ότι όλο ο χειμώνα μου βγήκε με καρό μίνι φούστα. Μήπω είναι σκοτσέζι και καρό μίνι φούστα. Μου αρέσει. Όχι, δεν είναι σκοτσέζι. Βλέπω τρελέ. Συγκεκριμένα σκοτσέζι. Δεν είναι ακριβώ κιλτ. Καθόλου. Δεν μου αρέσει καθόλου το σχένο μου. Κι εγώ, λοιπόν.
Η συγκεκριμένη δεν το έχει συνδυάσει σωστά. Όμως, καρό φούστα με ένα πάρα πολύ ωραίο μαύρο τοπάκι σκέτο. Ή ένα μαύρο ζιβάγκο σκέτο. Ζιβάγκο σκέτο. Και την ποτούλα μας, την ψηλή και το καλσόν, είναι τέλεια. Δεν θέλω να ακούσω τίποτα. Να μην σταθώ, δηλαδή, να μην επιχειρηματολογήσω. Πες μου σου. Έχει να κάνει με την εποχή, δηλαδή σημαίνει ότι αυτή έχει βάλει το t-shirt από πάνω, τι είναι αυτό το τυραντάκι. Έχει να κάνει με το ότι εκείνη την εποχή το φορούσαν όλες παντού και ήταν όπως είναι τώρα το χακί παντελόνι. Το αγαπάμε. Ένα ανάλογο. Το αγαπάμε το χακί παντελόνι, το έχουμε καταλάβει. Το αγαπάτε, κορίτσια, μην αγχώνεστε. Κάτι κάνουμε λάθος, ρε Νίκη. Πραγματικά, απλά επειδή το φορούσαν πάντα και παντού, ευτυχώς πλέον έχει φιλτραλιστεί λίγο και αυτό το trend. Ναι. Δεν φοριέται πάντα και παντού. Φοριέται όμως. Φοριέται όμως. Χειμερινούς μήνες. Χειμερινούς μήνες, ας είναι χαλάλη, σας το συγχωρούμε. Κοίτα, δεν είναι αυτό το καρό ακριβώς. Είναι όμως καρό που έχει εξελιχθεί και γίνει ακόμη πιο ωραίο. Ναι. Ναι, εγώ μιλάω για το συγκεκριμένο το οποίο θυμίζει λίγο τραπέζο μάντιλο, λίγο κουρτίνα μπάνιο, καρό, όπως είπαμε και πριν, λίγο κιλτ. Το καρό. Σκοτία, αλλά... Μοιραία μπορεί να θυμίζει τραπέζο μάντιλο, όμως είναι ωραίο. Και ειδικά όταν παίζεις και με τα χρώματα, ας πούμε, η συγκεκριμένη φούστα την έχω δει και σε πράσινο κυπαρισί. Ναι, ωραίο. Και μπλε. Και σε μπλε, τον ωραίο. Ελπίζω όχι στην ίδια παρέα, δεν ήταν ντυμένες Power Ranger οι κοπέλες. Αυτό το έχω δει αλλού. Πριν προχωρήσουμε όμως, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Πώς κρίνεις τα κορίτσια μας με τον ντύσιμό τους? Εσύ σαν ειδικό, γιατί εγώ δεν μπορώ να σχολιάσω. Λοιπόν, τα κορίτσια σύμφωνα με τον ντύσιμό τους θα έλεγα ότι είναι chic, όπως είπαν πριν και μόνες τους, κομψές. Όπως με συμπλήρωσε πάρα πολύ καλά, χωρίς να κάνει ένσταση η φίλη μου η Τζέννη. Να δούμε. Πες. Αλλά υπάρχει αλλά. Δεν έχουμε αλλά, όχι. Είναι η πρώτη φορά εδώ, οφείλω να σας καλοπιάσω. Θα μας τα πεις μετά στο διάλειμμα. Και ταιριάζουμε και χρωματικά. Ταιριάζει και χρωματικά. Χρωματικά. Πάρα πολύ καλό αυτό. Γιατί. Χρωματικά. Αυτό. Μπλουστάκι. Λοιπόν, δεν στο μπλουστάκι, θέλω να εστιάσουμε λίγο στο δίχτυ από κάτω. Τα δίχτυωτά μπλουζάκια. Τι θυμάμαι αυτή την εποχή. Παράδεκτο. Γενικά έχω πέσει μέσα λίγο. Είναι σαν να έχω πάσει ντουλάπα και να έχω έρθει μετά εδώ. Ναι, γιατί τα έχω από τότε. Τότε που ήταν μόδα, ρε παιδί μου. Δεν τα έχω σε αυτέ τι αποχώρησει. Και κόψε λίγο. Καταλαβαίνω ότι πλέον τα κρατάς για τις απόκριες. Εμείς έτσι θα λέμε. Τα βάζω και στην παραλία, ρε παιδί μου. Εντάξει, στην παραλία είναι απλό. Στην παραλία θα βγει αμέσω, δεν είναι κάτι. Εγώ σε στηρίζω. Τέλο πάντων. Γιατί δεν έχει επανέλθει κι αυτό. Έχει επανέλθει αυτό. Το δίκτυο αυτό. Το δίκτυο. Ναι, το δίκτυο έχει επανέλθει το δίκτυο. Να ανησυχήσω. Όχι, είναι ωραίο. Είναι ένα δίχτυ στην παραλία, ειδικά. Ναι, παραλία, το φορά. Σαν φόρεμα μακρύ, όλο το δίχτυο το μαύρο, ωραία, και από ωραία. Μέσα το μαγιουδάκι σου. Η μπλουζάκι σου, το καπελάκι σου. Αυτό το δέχομαι. Είναι το μικονιάτικο, το ωραίο, το κομψό. Αυτό λοιπόν το συγκεκριμένο, το crop top, το δίχτυωτό, το παραλίγο Κριστίνα Αγγιλέρα, το λίγο Γκουέν Στεφάνι, το οποίο κάνει πιστεύω και ένα πάρα πολύ ωραίο μαύρισμα, εάν το αφήσει στον ήλιο. Γίνεσαι καταλήγει σαν, σαν τράτα. Σαν έχετε δει τα ρολά, τα χειρινά που είναι στο χασάπι, τα έτοιμα. Ναι. Όπως έτσι τα καταλήξεις. Αυτό μου θυμίζει και το συγκεκριμένο trend. Όχι. Ευτυχώς λοιπόν που χάθηκε και αυτό. Ναι, ευτυχώς. Ειδικά το συγκεκριμένο κόμπο, ευτυχώς που δεν έχει ξαναγίνει. Το συγκεκριμένο δεν μου αρέσει. Έχουμε κι άλλο trend. Γιατί θέλω πολύ να σχολιάσω. Έχεις σκεφτεί, ειλικρινά στο λέω, έχεις σκεφτεί να κάνεις ένα δικό σου blog που να βγάζεις βίντεο, ειλικρινά, θα γίνεις YouTuber. Να γίνεις YouTuber. Στο λέω, δηλαδή. Α, το σκεφτώ, ρε, το λες και εσύ λες και είναι. Κανένα κατόρθο. Θα το γαλώσουμε. Θα γίνει πολύ καλό. Επειδή είναι πολύ καλό σε αυτό. Ναι, είσαι πολύ. Πόσοι υπάρχουν μπαίνουν και σχολιάζουν, δηλαδή Αμερικανοί. Και... Σας ευχαριστώ. Πάρα πολύ. Το κάνεις. Και θα μπορούσε να το κάνει. Μέχρι τότε θα μπορούσε να κάνει και κάτι άλλο που νομίζω ότι είναι κοντά στο στυλ σου, στην ψυχοσύνθεσή σου. Να σχεδιάζει ρούχα. Να σχεδιάζει ρούχα. Τι. Εδώ πέφτει λίγο μέσα. Α, δεν έχει ένσταση. Για θα σας πω, δεν έχει ένσταση εδώ. Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει ένα δικό μας project με ένα φίλο και έχουμε ξεκινήσει με σχέδια σε μπλούζες προς το παρόν και σιγά σιγά θα επεκταθούμε και σε άλλα σχέδια και σε άλλα είδη. Και το μοντέλο σας είναι ο Αλέξο Πόθος. Το μοντέλο μας δεν είναι ο Αλέξο Πόθος ακόμα. Δεν είμαστε τόσο μεγάλο brand, δεν έχουμε αυτό το Βελενικές ακόμα. Όταν, το κόμμα φοβάμαι. Όταν θα φτάσουμε να κάνουμε παρουσίαση τη δικιά μας στο Ζάπι, θα στηρίξω. Θα στηρίξω με άλλο τρόπο. Για πες μου. Θα ψωνίζω. Μα δεν θέλω, μα θα στα κάνω δώρα εκεί να τα φορά στην κάμερα. Και να σου πω, για εμάς τις γυναίκες, κάτι. Για εσάς οι γυναίκες υπάρχουν προς το παρόν δύο σχεδιάκια, αλλά επειδή τα μπλουζάκια είναι oversize, είναι λίγο μακριά, θα μπορούσαν πάρα πολύ ωραία. Να γίνουν φορέματα. Να γίνουν φορέματα πάρα πολύ σωστά. Καμία σας εδώ συμφωνούμε. Με μία ζουνούλα, ένα πάρα πολύ ωραίο ψηλό. Και είστε έτοιμες να βγείτε χωρίς να φοράτε το μαγιό μέσα από το σορτσάκι. Με μία ζωνούλα με εγγράφα. Με μία ζωνούλα χωρίς εγγράφα. Έκανα το δεν το άκουσε και το επαναλαμβάνεις δηλαδή. Αν είναι μήνυμα σας παρακαλώ πάρα πολύ θα ανεβάσουμε μοιοπία. Όχι τίποτα άλλο, έφυγε και οπτικός.
Να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία στο ξεκίνημά σου. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα μας και να σχεδιάσει περισσότερα για γυναίκες από εδώ και στο εξής. Θα γίνει και αυτό. Να ψωνίζετε και εσείς να έχουμε απήχηση να βγάζουμε και εμείς καλά σχέδια. Θα σας βρούμε στο Facebook και στο Instagram. Facebook και Instagram, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, το brand λέγεται Drama. Στο Instagram είμαστε drama.collection. Θα μας βρείτε εκεί και στο Facebook. Drama Street Clothing Job. Ωραία, άρα έχεις ξεκινήσει. Έχουμε ξεκινήσει, ναι, είμαστε στην πολύ αρχή ακόμα και ευελπιστούμε να συνεχίσουμε και να κάνουμε μοντέλο τον Αλέξη. Είμαστε σίγουροι. Με μοντέλο τον Αλέξη ή χωρίς. Ότι θα πάει καλά. Εννοείται. Καλή επιτυχία να έχεις. Σε ευχαριστούμε. Τη φοβερό. Εμά μα άρεσε πάρα πολύ. Θα αναμένετε YouTube κανάλι. Το δεν λέμε τώρα. Δεν θέλω να υποσχεθώ. Μπορεί, ναι, μπορεί και όχι. Δεν ξέρω. Θα σε κρατάω σε γρήγορση. Να μα ενημερώνει μέσω του Αλέξη, παρακαλώ πολύ. Ευχαριστούμε και πάλι. Εγώ σας ευχαριστώ.